για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατηγορείται από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ο πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, και είναι εδώ μαζί μας η Λίδα Παπαδοπούλου, γιατί αντιμετωπίζει κατηγορίες για περίπου 100 δολοφονίες. Ο Χασίμ Θάτσι, λοιπόν, Ανδριάννα, και άλλα 9 πρώην μέλη του ΟΤΣΕΚΑ αντιμετωπίζουν δεκάδες κατηγορίες για δολοφονίες, απαγωγές και βασανιστήρια στη διάρκεια του πολέμου για την ανεξαρτησία του Κωσόβου από τη Σερβία, αλλά και μετά τη λήξη των συγκρούσεων στα τέλη της δεκαετίας του 90. Οι κατηγορίες έχουν απαγγελθεί από τον εισαγγελέα του ειδικού δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου που φέρονται να έχουν διαπράξει Αλβανοί του Κωσόβου. Εδρεύει στη Χάγη, να εξηγήσουμε ποιο δικαστήριο είναι, ένα ειδικό δικαστήριο. Εδρεύει στη Χάγη, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκδικάζει υποθέσεις με βάση την νομοθεσία του Κωσόβου. Τώρα, οι κατηγορίες θα πρέπει να επικυρωθούν και από δικαστή, αλλά ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή δηλώνει έτοιμος να τις τεκμηριώσει πέραν πάσης αμφιβολίας. Ήδη ο Χασίμ Θάτσι ακύρωσε την επίσημη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, όπου πρόκειται να συμμετάσχει σε ομιλίες με τον Σέρβο ομόλογο του Αλεξάνδρ Βούτσιτς για την προσέγγιση των δύο πλευρών. Θα τον εγκαταστήσει ο νέος πρωθυπουργός του Κωσόβου στην διάσκεψη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίδα.